Πάμε. Ήρθαν στο φως της δημοσιότητας γεγονότα, ισχυρισμοί και καταγγελίες που αφορούν το σφαγείο της εταιρείας Cipra Limited και τις διάφορες σχέσεις του με κρατικές αρχές και αξιωματούχους του κράτους. Τα θέματα αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχοντας υπόψη τα διάφορα δημοσιεύματα όπως παρουσιάστηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τις δημόσιες τοποθετήσεις από νυν και πρώην λειτουργούς και αξιωματούχους επί του θέματος, ζήτησα και έλαβα τα πρακτικά της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν. Αφού μελέτησα τα πιο πάνω πρακτικά, ασκώντας την εξουσία που μου παρέχεται από το άρθρο 2 του Περιερευνητικών Επιτροπών Νόμου, αποφάσισα να διορίσω Ερευνητική Επιτροπή για τη διερεύνηση όλων των θεμάτων που αφορούν τις εταιρείες Cipra Limited και η Cipra Bioenergy Limited και οι άλλων συνδεδεμένων και ή σχετιζομένων εταιριών και ή προσώπων. Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής διορίζεται ο κύριος Χάρης Πογιατζής, τέως Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Επίτροποι διορίζονται ο κύριος Κύπρος Μιχαηλίδης, τέως Αρχηγός Αστυνομίας, και η κυρία Λεμονιά Καουτζάνη, τέως Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής. Ο κύριος Πογιατζής, μετά από δεκαετή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, διορίστηκε ως Επαρχιακός Δικαστής στο Δικαστικό Σώμα, όπου αργότερα προήχθη στη θέση του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου. Υπηρέτησε ως Διοικητικός Πρόεδρος των Επαρχιακών Δικαστηρίων Λευκωσίας και Ρήνιας από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ ήταν σε δύο θητείες Πρόεδρος Μόνιμων Κακουριοδικείων. Διατέλεσε εξεταστής και λέκτορας του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου. Με δικό του αίτημα, τον Μάιο του 2020 αφιπηρέτησε πρόωρα από την δικαστική υπηρεσία και σήμερα εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία. Ο κύριος Κύπρος Μιχαηλίδης, τέως αρχηγός της αστυνομίας, με μακρόχρονα εμπειρία στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων, θεωρείται ως ένας από τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους ανώτατους αξιωματούχους της Κυπριακής Αστυνομίας, στον οποίο έχουν απονεμηθεί σωρία βραβείων και τιμητικών διακρίσεων. Αφιπηρέτησε πρόσφατα, μετά από πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρά την θητεία του για 6 μήνες. Κυρία Λεμονιά Καουτζάνη, τέως Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής, πέραν της πολύχρονης εμπειρίας της στο δικαστικό σώμα και στο δικηγορικό επάγγελμα, είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Αποφυλάκησης Κρατουμένων, ΕΠΑΔΙΑ, και συνεργάζεται με πανεπιστήμιο ως ειδικός επιστήμονας σε θέματα δικαίου. Είναι επίσης εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου στο θέμα των αστικών αδικημάτων. Η Ερευνητική Επιτροπή εντέλεται να διεξάγει διαχρονικό έλεγχο για εντελεχή εξέταση όλων των θεμάτων που θα διερευνήσει. Οι ακριβείς όροι εντολής της θα καθοριστούν σε σχετικό διάταγμα που θα δημοσιευθεί εντός των προσεχών ημερών, αφού διεκπαιρεωθούν όλα τα διαδικαστικά θέματα. Οι όροι θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: την νομιμότητα των ενεργειών κρατικών αρχών σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες, κατά πόσον υπήρξαν οποιασδήποτε παρεμβάσεις από οποιονδήποτε προς όφελος των συγκεκριμένων εταιρεών, κατά πόσον υπήρχαν και ή ασκήθηκαν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και ή εποπτείας από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές σε σχέση με όλες τις συναλλαγές και υποχρεώσεις των εν λόγω εταιρεών, κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα τα οποία δυνατόν να οδηγούν σε καταλογισμό ευθυνών σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο. Κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή διαβαθμισμένων ή μη διαβαθμισμένων υπηρεσιακών εγγράφων ή και πληροφοριών προς τις εν λόγω εταιρείες ή οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση από κρατικές αρχές. Κατά πόσον προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα σε σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες και ή σε σχέση με τους διευθυντές και οι μετόχους τους, τα οποία δυνατόν να οδηγούν στον καταλογισμό οποιονδήποτε ευθυνών οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλήψεις τους. Από το πεδίο της έρευνας θα εξαιρεθεί το θέμα που καλύπτεται
από την έρευνα που ήδη αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του ημερομηνίας 16/12/2020 για την διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας. Η Ερευνητική Επιτροπή θα συμπληρώσει την έρευνά της και θα υποβάλει την έκθεσή της στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία όσοι ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας μετά από αίτημα της Ερευνητικής Επιτροπής σύμφωνα με τον νόμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για την αποδοχή τους. Θέλω να τους συγχαρώ για το διορισμό τους και τους εύχομαι καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Το πόρισμα, η απόφαση μου θα είναι η ίδια όπως και στην άλλη Ερευνητική Επιτροπή. Και επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα, να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά και ελπίζω ότι θα γίνει κατανοητό αυτή τη φορά. Δεν είμαι διατεθειμένος να επιτρέψω να επηρεαστούν αστυνομικές έρευνες. Πιστεύω ότι υπό την ιδιότητα μου ως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχω ευθύνη να διασφαλίσω ότι οι πληροφορίες που ενδεχομένως να οδηγούν σε ποινική διερεύνηση για ποινικά αδικήματα πρέπει να διασφαλίζονται. Γι' αυτό στην έκταση που το πόρισμα είτε αυτής της Επιτροπής είτε της άλλης Επιτροπής ενδεχομένως να επηρεάσει την πορεία αστυνομικών ανακρίσεων για ποινικές υποθέσεις δεν θα δημοσιευτεί. Και αυτό πιστεύω ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον, τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο έχω υποχρέωση υπό την ιδιότητά μου να διασφαλίσω. Βεβαίως, άλλες πτυχές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα δημοσιοποιηθούν και θα το δείτε στην πορεία. Οι εργασίες επιτροπής θα είναι ανοιχτές για να τις παρακολουθήσει ο τύπος. Όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, αυτό είναι κάτι που εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής. Το αν θα είναι ανοιχτές ή αν θα είναι κλειστές, το αν θα καλούνται μέλη του τύπου ή όχι, είναι θέμα το οποίο θα αποφασίζει η Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως ανεξάρτητο ιονή δικαστικό όργανο. Ό,τι αφορά το θέμα του πόρισματος, επειδή επιμένετε ότι το πόρισμα δεν θα δοθεί ή θα δοθεί όταν εσείς και αν αποφασίσετε ή θα δοθεί επιλεκτικά. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, τον νόμο που πέρασε η Βουλή στις 22/9/2011. Εγώ τον γνωρίζω. Φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς που σχολιάζουν δημόσια δεν τον γνωρίζουν. Ο νόμος που πέρασε το 2011 λέει ότι υπάρχει ευχέρεια σε εκείνον που διορίζει την Επιτροπή να δώσει κάποιες ή όλες τις εξουσίες που παρέχονται στον νόμο αυτό και μια από αυτές τις εξουσίες είναι αυτή του ΙΒ, η οποία είναι η δημοσιοποίηση του πορίσματος εκτός για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Λοιπόν, αν ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει και έκρινα στην προκειμένη περίπτωση ότι δεν θέλω να δώσω το δικαίωμα της δημοσιοποίησης και έχω εξηγήσει γιατί το έχω κάνει, έχω το δικαίωμα να το κάνω. Και αν διαβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Νομικών, για τα οποία έγινε πολλής λόγος τελευταία, θα δείτε ότι και ο προκάτοχος μου τότε, ο κύριος Πέτρος Κληρίδης, είχε ρητά επιφυλάξει τη θέση ως όφιλε υπό την ιδιότητα του ως Γενικός Εισαγγελέας ότι δεν μπορεί η όποια δημοσιοποίηση να επηρεάζει την πορεία ποινικών ανακρίσεων και ποινικών ερευνών.